πράγμα με τη σταθερή δική μας δουλειά. Στους συνταξιούχους το κλίμα έχει αλλάξει. Ισχύει αυτό που λέει ο λαός, ότι τα ψέματα τους έχουν κοντά ποδάρια. Οι συνταξιούχοι συμμετέχουν στους αγώνες, βγάζουν συμπεράσματα, το αποδείχνουν με τη σημερινή μεγάλη συγκέντρωσή τους από όλη την Ελλάδα, που βέβαια μπορεί να μην μας κάνει το χατήρι ο καιρός, αλλά εμείς δεν υποχωρούμε από τις αγωνιστικές επάλξεις. Και καταλαβαίνουν ότι η κυβέρνηση η μια παίρνει τη σκητάλη απ' την άλλη για να συνεχίσει τις αντεργατικές πολιτικές. Γι' αυτό οι συνταξιούχοι βρίσκονται και θα βρίσκονται συχνά στον δρόμο του αγώνα. Για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας θα συνεχίσουμε, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτά έρχονται να ζήσουν με χειρότερες προϋποθέσεις. Οι αγωνιστικές μας κινητοποιήσεις πριν από την πανδημία έφτασαν τις 165 σε όλη την Ελλάδα. Δεν αφήσαμε τίποτα να πέσει κάτω. Από την πίεση του αγώνα έγιναν συναντήσεις με υπουργούς, με πρωθυπουργούς. Αλλά και την περίοδο της πανδημίας συνεχίσουμε να δίνουμε τη μάχη πολλές φορές κάτω από τον περιορισμό των επιστημόνων και τις οδηγίες που μας δίνουν. Σε αυτόν τον αγώνα, όλα αυτά τα χρόνια, χιλιάδες συνταξιούχοι πρωτοφωνάζουν. Είμαστε και θα είμαστε στο προσκήνιο του αγώνα και θα διεκδικήσουμε σύμφωνα με τις πραγματικές μας ανάγκες και όχι με τα ψίχουλα που μας πετάτε. Αυτά που σε όλη μας τη ζωή έχουμε δουλέψει και έχουμε πληρώσει και δεν τα χρωστάμε σε κανένα δανειστή, σε κανέναν τραπεζίτη. Οι αγώνες μας έχουν αποτελέσματα, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφες. Μόνο με τους αγώνες πετύχαμε να καθυστερήσουμε, αλλά και να λύσουμε ορισμένα ζωτικού χαρακτήρα προβλήματα. Με τη μεγάλη μας πανελλαδική συγκέντρωση το Μάρτιο του 2019 έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη συνάντησή μας με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Σε αυτή τη συνάντηση υπήρξε δέσμευση και κατοχυρώσαμε τη μη περικοπή της προσωπικής διαφοράς. Με τους αγώνες μας καταργήθηκε η παρακράτηση για την υγεία στα ποσά των αρχικών συντάξεων και καταργήθηκε η εισφορά αλληλεγγύης στις επικουρικές συντάξεις, κυρίας, έστω και κουτσουρεμένα. Με τη μεγάλη μας συγκέντρωση, πάλι πανελλαδική, τη συγκέντρωση του 2019 το Δεκέμβρη, θα θυμάστε εκείνον το καιρό που δεν σταμάτησε ούτε στιγμή να φυσάει ή να βρέχει. Και όμως εμείς κάναμε τη συγκέντρωσή μας. Συναντηθήκαμε τότε με τρεις υπουργούς και αποσπάσαμε ένα μέρος από τα αναδρομικά του 11μηνου του Μάη του 2015 μέχρι τον Ιούνιο του 2016, που με πολιτική απόφαση βέβαια η κυβέρνηση δεν τα απέδωσε σε όλους τους συνταξιούχους ή τα απέδωσε πετσοκομμένα. Τα διεκδικούμε στο ακέραιο. Όσα αποδόθηκαν, αποδόθηκαν βέβαια σε όλους τους συνταξιούχους και όχι σε αυτούς που έκαναν αγωγές. Κάτω από αυτή την πίεση η κυβέρνηση επίσης αναγκάστηκε να επαναφέρει ένα μέρος από τις περικοπές των επικουρικών συντάξεων, καθώς και ένα μέρος στα ποσοστά αναπλήρωσης στις κύριες συντάξεις. Αποτρέψαμε και προφυλάξαμε όσους συνταξιούχους είναι κοντά στα σωματεία μας και μας συμβουλεύονται από τα κοράκια των δικαστηρίων με τις ψεύτικες υποσχέσεις ότι θα πάρουν πίσω ό,τι έχασαν. Απ' την αρχή τονίσαμε ότι το θέμα αυτό είναι πολιτικό και όχι θέμα των δικαστηρίων. Τώρα έχουν βγει εκατοντάδες δικαστικές αποφάσεις που κανένας δεν έχει πάρει από αυτές ούτε ένα ευρώ. Να γίνει καθαρό σε αυτούς που ακόμη
ψάχνουν διαδικαστήρια, ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας, εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις, όπως η παραπάνω, όλο το υπόλοιπο μνημονιακό νομικό πλαίσιο το έχει βγάλει συνταγματικό. Επίσης, οι συνταξιούχοι που έλαβαν αναδρομικά, όσοι από αυτούς είχαν υποβάλει προσφυγές μέσα από δικηγορικά γραφεία, τώρα ακούστε, τους ζητούν να καταβάλουν ποσά των αναδρομικών που έλαβαν ή θα λάβουν, για να τους πάρουν δηλαδή αυτά που άφησε τελικά η εφορία, κάτι λίγα από αυτά που πήραμε αρχικά. Τα αποτελέσματα, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισες, θα ήταν καλύτερα αν πιο αποφασιστικά, και θα είναι καλύτερα αν πιο αποφασιστικά οι συνταξιούχοι συμμετέχουν στους αγώνες. Αυτό πρέπει να κάνουμε, να οργανωθούμε στα σωματεία μας, να παλέψουμε μαζί με τα παιδιά μας. Από το βήμα αυτό χαιρετίζουμε τον αποφασιστικό αγώνα των εργαζομένων στην ΙΦΟΥΤ της νέας γενιάς, που επιβεβαιώνει αυτό που σε όλη μας τη ζωή γνωρίσαμε, ότι μόνο με τον αγώνα της η εργατική τάξη μπορεί να νικήσει. Στη διάρκεια της πανδημίας συνεχίσαμε με την εφαρμογή των μέτρων για την πανδημία. Σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας αυτό το μεγάλο ζήτημα, όλο αυτό το διάστημα και μεγάλο πρόβλημα για την υγεία των λαών, τα προβλήματα αυτά οι κυβερνήσεις και η δικιά μας κυβέρνηση τα υπόταξαν με βάση τα συμφέροντα και τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων στην ιδιωτική υγεία και όχι με βάση τις λαϊκές ανάγκες. Συνάδελφοι, συναδέλφισες, οι εξελίξεις αυτής της περίοδου είναι διδακτικές. Οι διάφοροι μύθοι που πριτανεύουν, που πρετάνευαν και πριτανεύουν το περασμένο διάστημα και τώρα καταραίουν. Με πρώτο, ότι η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας θα φέρει τάχα μειώσεις στις τιμές. Αυτό μας έλεγε πριν από ένα χρόνο ο Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Χατζηδάκης, που ήταν Υπουργός Ανάπτυξης. Διαλύουν το μύθο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αποτελέσει η ασπίδα των λαών απέναντι στην κρίση. Όλες οι συζητήσεις και τα μέτρα που γίνονται και ετοιμάζουν δείχνουν ότι την κρίση θα την πληρώσει ξανά ο λαός. Με χωρίς ευρωομόλογα για τον λαό, τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους προβλέπονται αντιλαϊκές πολιτικές διάρκειας. Στο στόχαστρο, να το έχουμε καθαρό, παίρνουν ξανά οι συντάξεις μας, τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα. Εκείνος που σταθερά πληρώνει τόσο στην περίοδο κρίσης καπιταλιστικής, όσο και την ανάπτυξη, είναι σταθερά ο λαός. Όμως την ίδια στιγμή, από τις κυβερνήσεις, οποιασδήποτε πολιτικής απόχρωσης, ξοδεύονται εκατοντάδες δισεκατομμύρια για εξοπλιστικά προγράμματα, όχι για την άμυνα της χώρας, αλλά για την εξυπηρέτηση των υπεριαλιστικών πολέμων που γίνονται σε πολλές περιοχές της Υφηλίου και στη δική μας περιοχή. Τα πράγματα δεν είναι ρόδινα. Με τα χρήματα που μας έκοψαν από τα αναδρομικά του 11μηνου, αγόρασαν τα πρώτα ραφάλ και το σύριαλ των εξοπλισμών συνεχίζεται, αφού για μας δεν έχουμε χρήματα. Η σημερινή κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, σε όφελος του λαού, δεν μπορούν να δώσουν διέξοδο στα μεγάλα προβλήματα και τα διέξοδά τους μεγαλώνουν. Το σύστημα βρίσκεται όπως το αυγό στα δυο λιθάρια. Να δώσει αυξήσεις, μειώνεται η δυνατότητα για επενδύσεις. Να μην δώσει αυξήσεις, απ' την άλλη μεριά πέφτει η κατανάλωση. Να έχουμε καθαρό ότι η πρόσφερη ποσοτική χαλάρωση αυτού του διαστήματος θα τηρωθεί από εμάς. Τα νέα μέτρα της κυβέρνησης για τη μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης και όχι μόνο, είναι για αυτούς μονόδρομος. Η έκθεση Φυσαρίδη τα λέει όλα. Ήδη η αύξηση των τιμών αφαιρούν ένα σημαντικό μέρος
από τις πενιχρές συντάξεις μας. Η επίθεση στη νέα γενιά έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της 135 χρόνια μετά την Πρωτομαγιά και το Οκτάωρο. Καταργείται το Οκτάωρο. Καταργούνται οι συλλογικές συμβάσεις, απαγορεύονται οι απεργίες. Και οι λέξεις βέβαια χάνουν το νόημά τους όταν ακούς τους υπουργούς να μας λένε ότι αυτά είναι προοδευτικά μέτρα. Και βέβαια δεν είναι πρόοδος να μειώνονται οι συντάξεις μας, τα δικαιώματά μας, τα μεροκάματα των παιδιών μας, τα ωράρια να αυξάνονται, η υγεία και τα κοινωνικά δικαιώματα να παραδίδονται στα συμφέροντα και τα νύχια των ηλιωτών. Προοδευτικό και δίκαιο είναι όταν η παραγωγική διαδικασία, τα επιτεύγματα της τεχνολογίας, της επιστήμης και η εργασία προάγονται και αξιοποιούνται για να υπηρετούνται οι σύγχρονες πραγματικές ανάγκες που ο εργαζόμενος και μόνο αυτός παράγει. Σε όλους αυτούς κάνουμε καθαρό. Δεν υποχωρούμε και δεν θα υποταθούμε. Δεν θα ανεχτούμε και δεν θα νομιμοποιήσουμε ποτέ στη συνείδησή μας ό,τι μας έχει αφαιρεθεί. Διεκδικούμε τα πάντα, όλα μας τα αιτήματα, αυξήσεις στις συντάξεις, επαναφορά 13η, 14η σύνταξη, καταβολή των αναδρομικών, δίχως δικαστήρια και προαπαιτούμενα, τις κοινωνικές παροχές, προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών, την κατάργηση της αντεργατικής αντιασφαλιστικής νομοθεσίας και του νόμου Χατζηδάκη Λεμιτόμο. Όλα αυτά είναι πληρωμένα από εμάς, τα διεκδικούμε στο αέριο. Με συνέπεια λοιπόν θα παλέψουμε και για μας, για τα παιδιά μας, τη νέα γενιά που έρχονται να ζήσουν σε χειρότερες συνθήκες μαζί με το εργατικό κίνημα. Θα είμαστε στον δρόμο του αγώνα, ώσπου να ανατρέψουμε τις αντεργατικές βάρβαρες πολιτικές, να λάβουν τα όνειρα εκδίκηση και ο παραγόμενος πλούτος να υπηρετεί τις ανάγκες των εργαζομένων και του λαού. Αυτός είναι ο δρόμος που με συνέπεια θα ακολουθήσουμε.